Σε αυτό το σημείο, κυρίε και κύριοι, να υποδεχθώ εδώ στα κεντρικά στούντιο τη Τηλεόραση Ναυτεμπορική των Περισσών, τον, Περισσό, τον ε, κύριο Θανάση Βλαχόπουλο, τον Αντιπρόεδρο και Δευθύνοντα Σύμβουλο τη Μέρη Χρημαστριακή. Κύριε Βλαχόπουλο, καλώ ήρθατε. Καλώ βρήκα. Λοιπόν, είμαστε στο τέλο μια εβδομάδα που λογικά θα ήταν καλή γιατί έδειξε σφιγμό το χρηματιστήριο Τετάρτη και Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Αλλά εν ώψη βέβαια του τελεσυγράφου που ήδη μετράει αντίστροφα στο Ισραήλ, όλο ο κόσμο περιμένει αυτή τη χερσαία εισβολή του Ισραηλινού στρατού. Οι αγορέ πάλι γυρίσανε κάτω. Μεγάλο άλμα ανόδου για το πετρέλαιο, πάνω από 4% μπρέντ και τα λοιπά και το αργό. Χθε απογοήτησε ο πληθωρισμό στην Αμερική, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε λίγο για το ελληνικό χρηματιστήριο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν πλέον ο επόμενο θετικό καταλήτη, αν μπορούμε να το πούμε, ή αν έχει προεξοφληθεί, είναι άλλη Παρασκευή. Καθώ το βράδυ, όταν κλείσει η Wall, την άλλη Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου, θα μάθουμε αν η Standard Poor's θα μα δώσει το investment grade για την ελληνική οικονομία, κύριε Βλαχόπουλε. Ε, εντάξει. Είναι δεδομένο ότι τέτοια γεγονότα επηρεάζουν τι αγορέ και είναι πάνω από μια πρόβλεψη που μπορεί να κάνει. Ε, δεν έχει να κάνει με νούμερα, έχει να κάνει με τη ζωή. ...και ε, είναι παντελώς ε, απρόβλεπτο mm -hmm. για εμάς. Ε, το ελληνικό χρηματιστήριο φέτος είχε μία από τις μεγαλύτερες αποδόσεις ε, παγκοσμίως. Έτσι. Ήταν δεδομένο ότι σε κάποια φάση είχαμε και μία διόρθωση. Ναι. Απλώς συνέπεσε με την αναβάθμιση της ΔΠΑρέ ε, ...με τα πλημμυρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία... ...και χάσαμε όλα τα κέρδη πριν από τις εθνικές εκλογές του Μαΐου έχουμε επιστρέψει τώρα. Σωστά, αλλά ναι, περίμεναν τις εκλογές... Ουσιαστικά η κόπωση υπήρξε ακριβώς μετά τις εκλογές. Ναι, 25 Ιουλίου κάναμε το υψηλό. Απλώς μετά συνέπεσαν και τα υπόλοιπα mm. γεγονότα. Ε, είναι δεδομένο, ναι, ότι έχει επηρεάσει και το γεγονός της διάθεσης του ποσοστού της Εθνικής και της ΑΛΦΑ, mm. όπου οι προσφορές ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα από τη διέρε στον τύπο, mm -hmm. από, τα, από τις τιμές που είχαν βρεθεί οι τράπεζες, οπότε και αυτό συνέβαλε mm. επίσης στη διόρθωση, αλλά και το γενικότερο κλίμα και τα γεγονότα mm. που συνέπεσαν στην την ίδια περίοδο. Άρα ουσιαστικά αυτή τη βδομάδα αυτό που θα μας επηρεάσει περισσότερο είναι οι εξελίξεις mm. γεωπολιτικές, παρά το οτιδήποτε άλλο, παρότι σήμερα έχουν αρχίσει τα εννιά μήνα στην Αμερική και βγαίνουν ναι, για ναι. πολλές τράπεζες Βέβαια. από σήμερα το βράδυ. BlackRock σήμερα έχουμε, ε, J.B. Morgan, Wells Fargo. Ναι, ναι, ναι. ναι, πάρα πολλέ τράπεζε σήμερα που θα mm -hmm. δώσουν έτσι τα αποτελέσματα για να mm -hmm. δούμε πόσο πραγματικά έχει επηρεάσει η άνοδος των επιτοκίων στην Αμερική. Mm -hmm. Αν και διαφαίνεται και αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, οι μεγάλες τράπεζες δεν είχαν κάποια επίδραση. Mm -hmm. Ε, ουσιαστικά υποφελήθηκαν κιόλα από την κατάρρευση mm -hmm. των ε, μικρομεσαίων ε, mm -hmm. Παρότι για μα είναι πολύ μεγάλες οι τράπεζες που κατέρευσαν. Σωστά. Ε, για την Αμερική δεν ήταν τόσο μεγάλες άρα υπήρχε ροή mm -hmm. ε, πελατών και χρημάτων στι μεγαλύτερε mm -hmm. ε, τράπεζες Αλλά μένει να δούμε mm -hmm. στα αποτελέσματά τους Άρα το χρηματιστήριο είχε έναν ε, αρνητικό Σεπτέμβριο, που είναι παραδοσιακά Σεπτέμβριο. Έχει έναν Οκτώβριο που στι 6 πρώτε συνεδριάσει. Είδε χαμηλά, είδε πολύ ξύλο, όπω λέμε στη χρηματιστηριακή διάλεκτο. Ανακάμπτει αυτήν την εβδομάδα. Θεωρείτε ότι μπορεί να ξαναπατήσει τα βήματά του ανωδικά το χρηματιστήριο, ή οι 53 συνεδριάσει που υπολείπονται πλέον για να λήξει το έτο, θα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα εκεί. Το θέμα είναι να μην χαθούν οι χίλιε μονάδε, κύριε Βλαχόπουλε. Ε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή, ε, αν αφαιρέσουμε τα γεωπολιτικά, ναι. την, την εβδομάδα που, μας, ε, που έχουμε μπροστά. Ε, μάλλον θα είναι ε, μια βδομάδα αναμονή mm. για να δούμε mm. τι θα γίνει με την αναβάθμιση. Οι περισσότεροι έχουν προεξοφλήσει βεβαίω ότι θα υπάρξει, αλλά είναι άλλο να περιμένει και άλλο να συμβεί. Σωστά. Ε, διότι ε, η αναβάθμιση σημαίνει ότι ε, εξασφαλίζουμε αρκετά πράγματα από τα οποία τα, είχα, τα είχαμε απολέσει για πο, πολλά χρόνια. Ναι. Έτσι. Και αυτό μετακυλείται σε όλη την οικονομία. Ε, και θα αρχίσουμε να βλέπουμε ε, τα καλά της αναβάθμισης από εκεί και πέρα, σύν το χρόνο. Σωστά. Ε, οπότε, είναι πραγματικά, δεν είναι κάτι μόνο ε, ένα γεγονός απλό. Ε, για πάρα πολύ καιρό, επειδή έχουμε υποφέρει για χρόνια, επειδή χάσαμε την ε, επενδυτική βαθμίδα, έτσι θα έχουμε mm -hmm. τους καρπούς ε, από την αναβάθμιση αυτό ε, mm -hmm. τους επόμενους μήνες. Θα γίνει εφανές.